Come fate, ρε παιδιά? Έλα, θα δεις, θα δεις. Θα μας σηκώσουμε βάρη, ε? Αν θα σηκώσουμε βάρη, λέει. Να το σηκώσω. Σήκωσέ το. Φοβάμαι. Σαν πρώτη άποψη. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του Buff Sailor. Όπως λέω πάντα, υπάρχουν πολλές πτυχές στο fitness που πρέπει να εξερευνήσουμε για να δούμε. Αυτό έκανα και εγώ σήμερα και φώναξα τη Μυρτώ, yeah! Που θα μου μάθει μπαλέτο. Μπαλέτο. Τι είπα εγώ. Μπαλέτο. Τι είπα εγώ. Είσαι έτοιμος. Είμαι μπαλέτο, ναι. Είμαι. Έχω χάσει τα λόγια μου. Πάμε για μπαλέτο. Πάμε. Μουσικά περιμένω. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πλιέ. Θα κάνεις πλιέ, ρίξε με τα πόδια. Πολύ ωραία. Τεντώνω. Και πλιέ. Τεντώνω. Τι σου είπα, έχω αδύναμες γάμπες, ναι. Ωραία. Πάμε να κάνουμε το ίδιο. Πλιέ. Τεντώνω. Και πλιέ. Τεντώνω. Τώρα θέλω από πλιέ να σηκώσεις τις τέτοιες. Τι πλιέ, να δεν πλιέξεις κολλά. Σηκώνω τις τέτοιες μου. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να ανέβεις ψηλά να την δώσεις και κάτω. Να αυξήσω λίγο ρυθμό. Και πάνω. Δεν και πάνω και κάτω. Και πάνω και κάτω. Με αυτόν τον τρόπο γυμνάζεις πάρα πολύ πέρα πάτα κάτω. Χαλάρωσε. Συγγνώμη, Μυρτώ, να σου πω κάτι. Ο Κωνσταντίνος είναι πολύ καλός. Θέλει πιο δύσκολα. Αυτά είναι εύκολα. Α, γιατί δεν μου το είπατε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Κούκου. Μπράβο. Κάτω. Ωραία, καταφέρνω. Ναι, για να δυσκολεύσουμε λίγο ακόμα το ζωφιλέκι, καταφέρνω πίσω. Εντάξει. Είναι η πιο δύσκολη προπόνηση που έχω κάνει στη ζωή μου. Εύκολα, εύκολα. Και θα πας πίσω. Αυτό θέλω να το δω. Και άμα πίσω. Μπροστά, φέρνω το πόδι. Πάνω. Ωραία, το φέρνω μπροστά. Το πιάνω. Το φέρνω κοντά. Λυγίζω το ποδαράκι. Κοίτα δει, το τελειώνω μπροστά. Μπροστά μου, πιάστε από εδώ. Πιάστε από εδώ. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Πιάστε το γόνατο από εδώ. Α, το πιάστε. Ωραία, το λυγίζω, το φέρνω στο πλάι. Και το τώρα. Καλά, ίδιο είναι. Και κάτω. Okay. 5 και 6, 7 και 8 και 1 και 2. Τρία και τέσσερα. Τεντωμένο point. Πέντε και έξι. Έντα και οκτώ. Θα πιάσεις το γονατό σου. Προς. Άλλαξε το στο πλάι. Φέρ το λίγο πίσω. Λίγο και έκασε το. Λίγο έκασε. Και ένα και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε και έξι. Έντα και οκτώ. Μαζί. Ναι, το ξέρω, απλά υπάρχει μία... Τι σε μπέρδεψε. Χέρια στη μέση. Τα χέρια στη μέση ήταν. Okay. Πρόσεχε τώρα τι θα γίνει. Θα πάω στο πλιέ. Θα ανέβει στον αέρα. Θα πάει πίσω μπρος και πλιέ. Ξέρεις ότι αυτά τα έχω δει σε ταινίες και πριν τα πει, εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να κάνω. Και φοβάμαι. Λοιπόν, καλά κάνεις. Πλιέ. Τσαξα. Πλιέ. Και... Ωραία! Τι ωραία! Τεντωμένα. Πλιέ. Πλιέ. Και τεντωμένο, τεντωμένο. Πολύ καλή προσπάθεια. Πολύ καλή προσπάθεια. Πολύ 7 και 8 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μπρος, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Άλλαζω, άλλαζω. Πλιέ, σαν να σε ρουφάει ένα γραμμάκι. Πώς θα το πάει κατευθείαν. Τι κάνω! Από πλιέ, ακαρία. Μέσα.
Σφίγω κοιλιά εδώ! Λιέ! Να τα αφήσεις πιο κοντά, πιέσεις τσιτιά. Μπράβο, σωστό. Από κάτω ακριβώς, στον άξονά μου. Είμαι έτοιμος. Και πιέ! Χωρίς να τη δείξω. Έρχονται, σου είπα, είσαι μέσα σε ένα καλαμάκι. Τεντώνω. Πλιέ, τσακ! Ωραία, και θέλω να είναι ένα πόδι με δύο φτέρνες. Ρε, δε! Χωρίς να πηγάς. Ισορροπία. Κάτω. Ισορροπία. Λίγο. Οκ. Είμαι έτοιμος. Ο ένας χορευτής είναι αθλητής. Προφανώς, εννοείται.
Απλά. Είναι τόσο απαιτητική η προπόνησή του και δουλεύει τόσες πολλές νίκες στην άνθρωπο. Έχει κάνει παρατηρήσει να χορευτεί. Δουλεύει νης που κάποιος δεν έχει φανταστεί ότι έχει. Ναι, το κατάλαβα πριν από λίγο. Τι να πει σε ένα άτομο. Τι θες να πεις σε ένα άτομο που θέλει να αρχίσει με κάποιο είδους το fitness και θα βρει, μπράβο, θα βρει στοιχεία που μπορεί να το βοηθήσουν. Εγώ π.χ. ήρθα εδώ πέρα, σου είπα ότι εγώ ασχολούμαι με τα βάρ, κυρίως με την κολύμβηση, αλλά βρήκα εδώ πέρα μεθόδους, πράγματα τα οποία μπορώ να τα χρησιμοποιήσω εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις με το μπαλέτο, να δουλέψεις το σώμα σου, να δουλέψεις τη σωστή στάση του σώματος. Πολύ σημαντικό. Είμαστε σε μια εποχή που είμαστε όλοι έτσι και εσωστρεφείς. Το κάνει πάρα πολύ κακό σε όλο το σώμα και το βλέπουμε και αργότερα. Δηλαδή και έρχονται και πιο μεγάλες ηλικίες που έχουν στο χώρο. Και τα παιδάκια από μικρά, να μάθουμε να καθόμαστε σωστά. Μπορείς να δουλέψεις τα πόδια σου πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μπορείς να δουλέψεις τον κορμό σου. Μπορείς να δουλέψεις τα χέρια σου. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος που θέλει να γυμναστεί, αλλά να γυμναστεί με ένα πιο διασκεδαστικό, πιο ομαδικό, πιο αν το θέλεις καλλιτεχνικό τρόπο. Ναι, ναι. Και έχει πολλές κινήσεις, όπως είδα, που ο Φελούν είναι ευεργετικές για την ευρωπαϊκή συναρμογή, δηλαδή μου λες 1, 2, 3, κάνε 4 κινήσεις ταυτόχρονα. Θες να δουλέψεις το συντονισμό σου. Το βλέπουμε και πάρα πολλές ομάδες ποδοσφαίρου, ομάδες μπάσκετ, οι οποίες παρακολουθούν μαθήματα χορού, έτσι ώστε να καταφέρει όλη η ομάδα να συντονιστεί. Mm-hmm. Μπορείς να δουλέψεις τα άλματά σου. Τι άλλο. Τα άλματά σου, το βεστοκνήμιο που. Όλοι οι είναι δηλαδή με μία άσκηση, αυτό ακριβώς με να μ' αρέσει το χορό, ότι δεν απομονώνεις μυϊκές ομάδες και λες τώρα θα δουλέψω γάπα, τώρα θα δουλέψω τετρακέφαλο, τώρα θα δουλέψω χέρια. Απλά γίνεται. Απλά τα δουλεύεις όλα μαζί. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι μας όσον αφορά το μπαλέτο και το χορό και το χωροτάξιο. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Αν σας άρεσε αφήστε ένα like και ένα subscribe. Γράψτε στα comments κάτω άμα έχετε κάτι να πείτε. Μέχρι το επόμενο βίντεο.